η πρώτη μου φορά, δεν ήξερα τι με περίμενε. Έφυγα με ένα ραβοκνήμιο. Φέτος είναι η δεύτερη και όλα καλά. Καλή εμπειρία και πάνω απ' όλα βλέπουμε τα άτομα του δικού μα ανθρώπου από μακριά. Γιατί η κοινότητα του ορεινού τρεξίματος πλέον μεγαλώνει και αυτό το μόνο ευχάριστο. Πρώτη φορά δεν ξέρουμε, θα δούμε. Αλλά επειδή έχουμε κάνει τα 25 στο Ζαγόρι, το οποίο Ζαγόρι δεν συγκρίνεται σαν υψομετρική διαφορά, εκτιμούμε ότι θα είναι εντάξει, πιο καλύτερο. Πιο θα τρέξουμε τη μία ένα και μία φίλη. Έτσι. Πολύ καλά, βατά. Προπονητικά κατά κύριο λόγο πάμε, αλλά καλά είναι. Καλά είναι. Άθλος 2013 είναι η 8η χρονιά, αν δεν κάνουμε λάθος. Αργύρης Καούνης, ο διοργανωτής του πολύ επιτυχημένου αυτού event. Ένα ωραίο event, ναι, της Θεσσαλονίκης. Ένα 25-500 τρέξιμο μέσα στο δάσος, στο πνεύμα της Θεσσαλονίκης. Όσο πάμε και καλύτερα, περισσότερος κόσμος. Φέτος είχατε κοντά στα 300 άτομα συμμετοχή. 287 κίνηση. Συνεχόμενη άνοδος, βλέπω. Ναι, καλά, πάμε καλά. Μας μαθαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι καλό γιατί τόσο περισσότερος κόσμος έρχεται να τρέξει, να δει το βουνό, να... Πιστεύεις ότι αλλάζει η νοοτροπία του Έλληνα σιγά-σιγά? Σιγά-σιγά. Πολύ σιγά. Όχι, πάμε καλά. Εντάξει, πάμε καλά. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα? Ναι, ήρθαν από όλη την Ελλάδα, Αθήνα, από Κέρκυρα, από Κρήτη νομίζω, Λάρισα, τα γύρω-γύρω, τα κοντά, είναι όλα δικά μας. Εντάξει. Όλα δικά μας. Πόσοι αθλητές πιστεύεις θα τερματίσουν από τους 280-300? Θα τερματίσουν όλοι με το καλό. Ο χρόνος είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει, έτσι αλλιώς τρέχουμε πρώτα για μας και μετά για τον χρόνο. Είχαμε μια εγκατάλειψη μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι οι υπόλοιποι όλοι θα τερματίσουν κανονικά. Η διαδρομή είναι πόσα χιλιόμετρα? Η διαδρομή είναι 25,5 χιλιόμετρα. Κατά 90% της διαδρομής πατάμε πάνω σε μονοπάτι, ένα 10% βγαίνουμε σε δασικό δρόμο. Έχει κοντά στα 950 μέτρα υψομετρική. Είναι σχετικά απαιτητική διαδρομή. Σχετικά είναι απαιτητική διαδρομή και γρήγορη διαδρομή στα 25,5 χιλιόμετρα. Δηλαδή, ο πρώτος θα τον δούμε να τερματίζει σε λιγότερο από 2 ώρες. Και πάμε λοιπόν στη Χριστίνα, η οποία είναι στην γραμματεία, στην επιτροπή, στην όλη διοργάνωση δηλαδή. Ακριβώς. Γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς ασχολούμαστε με τα νούμερα των αθλητών, με τις συμμετοχές. Και... Έχουμε άνοδο, όπως μας είπε και ο Αργύρης. Έχουμε άνοδο φέτος. Είχαμε 320 συμμετοχές, διαγωνίστηκαν τελικά 268 άτομα. Ρεκόρια μας, όταν ο μέσος όρος μας κάθε χρόνο ήταν περίπου 130 άτομα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και βλέπουμε τους πρώτους αθλητές να τερματίζουν. Εδώ, χεράκι, χεράκι, τερματίζουν μαζί. Τι μήνυμα περνάμε? Δεν μας ενδιαφέρει η πρωτιά. Έτσι ακριβώς. Μας ενδιαφέρει να έρχεται πιο πολύ κόσμο στο βουνό, να τρέχει, να διασκεδάζει και να τα δίνει όλα. Θέλει πολύ προπόνηση. Θέλει εντελώς άλλο ρυθμό, άλλη προπόνηση. Είναι τα καθαρά τακτική κάτι φορά και ανηφόρα. Μπορεί να είμαι ανηφορίστας, έχω καλό μαραθώνιο με μαραθώνιο, αλλά βουνό είναι εντελώς διαφορετικό. Yeah.